Τον άστατο του σημερινού Ευαγγελίου. Ακούμε. Πάντα μη έξεστην, αλλά ου πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλά ου και εγώ εξουσιαστήσω με υποτινός. Τα βρώματα την κοιλία και η κοιλία της βρώματην. Ο δε Θεός και τάφτην και τάφτα καταργεί. Το δε σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώμα του. Ο δε Θεός και τον Κύριο νίγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Ούκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού έστει. Άρα σουν τα μέλη του Χριστού πίσω πόν μέλη. Μη γέννητο. Ή ούκ είδατε ότι ο κολόμενος την πόρνη εν σώμα έστει. Έστονται γράφηση οι δύο ησάρ καμία. Ο δε κολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα έστει. Φεύγεται την πορνεία. Πάνα μάρτημα, όχι αν ποιήσει άνθρωπο, το σώμα του Κύριου. Ο δε πορνεύων, εις το ίδιο σώμα θα κάνει. Ή ούκ είδατε ότι το σώμα ημών άνθρωπο, ημίν Αγίου Πνεύματος Χριστίν. Ού έχετε από Θεού και ούκ έστε Αυτόν. Ηγοράστε γάν τιμής. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώμα τη ημών και εν το πνεύμα τη ημών άρτη να έστει του Θεού. Μάλιστα. Θέλω, Βασίλη, να μας διαβάσεις ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λέει ο Απόστολος, για να το καταλάβουμε ακριβώς που μας το αναλύει ένας ιεροκήρυτας από τους σύγχρονους και μεγάλους πνευματικούς μας πατέρες, που ονομάζεται Δανιήλ Αεράκης. Και θα μας πει μέσα από το κείμενο το αποστολικό το τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να προσέξουμε για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι και να δεχτούμε τον Κύριο και όχι να γίνουμε άστοτοι. Γιατί ο άθετος, θα πω μία λέξη εκεί, ότι εφόσον πέρασε τόσα και τόσα πράγματα, ήρθε εις τον εαυτό του, λέει, και γύρισε στον πατέρα. Και ερωτώ σήμερα στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία αυτή όλη, πόσοι άνθρωποι είναι άθετοι, γυρνάνε όλοι στον πατέρα? Αυτό το κείμενο που θα μας αναλύσει, θα μας δώσει τα όπλα και θα μας ακουμπήσει στη συνέστηση, στην ψυχή μας, για να δούμε το τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξεφύγουμε και χαθούμε. Ακούμε. Μόνο που θέλω λίγο δυνατά και τα κόμματα να σταματά για να βγει το νόημα. Και μην το βιάζεται. Μην το βιάζεται. Αγορασμένοι και πουλημένοι. Ούκ έστε αυτόν ηγοράστε γάρ τιμής. Το ακριβότερο στον κόσμο. Θα ήθελα να αρχίσω με μια ερώτηση. Ποιο είναι το ακριβότερο πράγμα στον κόσμο? Υπάρχουν πολλά πολύτιμα πράγματα που είναι πανάκριβα και στοιχίζουν πολύ. Μονάχα εκατομμυριούχοι και μεγιστάνες του πλούτου μπορούν να τα αγοράσουν και να τα αποκτήσουν. Υπάρχουν μαργαριτάρια τόσο βαρύτιμα που στοιχίζουν όσο στοιχίζει μια ολόκληρη πόλη. Υπάρχουν διαμάντια που είναι τόσο σπάνια ώστε αυτοί που τα κατέχουν τα κρατούν σφιχτά και τα ασφαλίζουν με κάθε τρόπο. Υπάρχουν νομίσματα πανάρχια που για να τα αγοράσουν οι πλούσιοι δίνουν εκατομμύρια σημερινά νομίσματα. Υπάρχουν στην αγορά κοσμήματα και χρυσαφικά γεμάτα πέτρες και ρουμπίνια που ζαλίζουν το μυαλό του ανθρώπου ακούγοντας την τιμή τους. Υπάρχουν ακριβά πράγματα.
Αλλά ποιο είναι το ακριβότερο στον κόσμο? Δεν ξέρω εσείς ποιο θεωρείτε ακριβότερο στον κόσμο, μα εγώ θα σας δείξω κάτι που είναι στην πραγματικότητα το πιο ακριβό. Ή μάλλον δεν θα σας το δείξω εγώ, μας το δείχνει ο Απόστολος Παύλος. Μας το δείχνει στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που διαβάζεται την Κυριακή του Ασώτου. Πόσο θα έπρεπε τον Απόστολο αυτό να τον ακούσουν τις μέρες των Απόκρεων όλοι οι Έλληνες. Είναι ένας Απόστολος που διαφωνεί με όλα όσα συμβαίνουν τις μέρες των Απόκρεων στη χριστιανική μας Ελλάδα. Μέσα λοιπόν στο Αποστολικό Ανάγνωσμα μας λέει ο Απόστολος Παύλος ποιο είναι το ακριβότερο πράγμα της γης. Ποιο είναι? Η ακριβή τάπη της Ισπερσίας, τα σπάνια αγάλματα του Λούβρου, τα διαμάντια των βασιλιάδων της γης, τα καράβια των εφοπλιστών. Ποιο είναι? Είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα, ο άνθρωπος είναι το ακριβότερο πράγμα του κόσμου. Το σώμα του άνθρωπου. Πόσο στοιχίζει ένας άνθρωπος? Ποιος άνθρωπος? Ο έξω άνθρωπος ή ο έστω άνθρωπος? Το σώμα ή η ψυχή? Ας αρχίσουμε από το φθηνότερο. Πόσο στοιχίζει το σώμα του ανθρώπου? Όχι ολόκληρο το σώμα, ένα όργανο μονάχα του σώματος. Πόσο στοιχίζει? Τον τελευταίο καιρό πολλής λόγος γίνεται για τις μεταμοσχεύσεις. Η επιστήμη κατόρθωσε να κάνει μεταμοσχεύσεις διαφόρων οργάνων του σώματος από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Παίρνει την καρδιά από το σώμα του ενός ανθρώπου που πεθαίνει και τη φυτεύει στο στήθος του άλλου ανθρώπου. Παίρνει τον νεφρό του ενός και τον τοποθετεί στον άλλον. Σε ξένες χώρες έχουν ιδρυθεί τράπεζες μεταμοσχεύσεως που πουλάνε διάφορα όργανα, μάτια, νεφρά, καρδιές, σηκώτια και άλλα. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως κάποιος από αυτούς που κρατάνε στα χέρια τους τον πλούτο του κόσμου έπασχε από καρδιά και του έλεγαν ότι η τράπεζα που πουλάει τις καρδιές ζητάει υπέρογκο ποσό που πλησιάζει ολόκληρη την περιουσία του. Θα σε ρωτώ, θα έδινε την περιουσία του ή δεν θα την έδινε? Όλα θα τα έδινε. Τι είναι τα διαμάντια και τα ρουμπίνια και τα δισεκατομμύρια δολάρια και τα καράβια και τα αεροπλάνα μπροστά στην καρδιά που θα του δώσει παράταση ζωή για 10, 20, 30 χρόνια? Βλέπετε λοιπόν πως και ένα μόνο όργανο του σώματος αξίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη της γης. Ποιος τυφλός δεν θα έδινε τα πλούτη του για να αγοράσει ένα μάτι? Ποιος καρδιακός δεν θα έδινε τα πλούτη του για να αγοράσει μια καρδιά? Ποιος θνητός δεν θα έδινε τα πλούτη του για να αγοράσει την τελευταία στιγμή της ζωής του για λίγο χρόνο ακόμη ζωής? Η ψυχή του ανθρώπου. Στοιχίζει λοιπόν το σώμα του ανθρώπου. Στοιχίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη της γης. Αλλά και από αυτό το σώμα υπάρχει κάτι άλλο που στοιχίζει απείρως περισσότερο. Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να το ανταλλάξεις με τίποτε. Υπάρχουν ανταλλακτικά για πολλά πράγματα. Υπάρχουν ανταλλακτικά του αυτοκινήτου, ανταλλακτικά του ραδιοφώνου, ανταλλακτικά των διαφόρων μηχανών. Τώρα αποκτήσαμε και ανταλλακτικά του ανθρωπίνου σώματος. Μα ποτέ δεν θα βρεθεί ανταλλακτικό της ψυχής. Η ψυχή. Η ψυχή του ανθρώπου, η ψυχή και ενός μόνο ανθρώπου είναι το πιο ακριβό πράγμα στον κόσμο. Αν χαλάσει η ψυχή, δεν υπάρχει ανταλλακτικό για αυτήν. Μας το είπε ίδιος ο Χριστός. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Δεν υπάρχει ανταλλακτικό της ψυχής? Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να εξαγοράσει την ψυχή? Υπάρχει κάτι. Όλα τα πράγματα έχουν την τιμή τους. Αλλά έχουν ακριβή τιμή και άλλα έχουν φθηνή τιμή. Και η ψυχή έχει την τιμή της. Τιμή ακριβή. Τιμή που μόνο ένας μπόρεσε να την καταβάλει. Βρέθηκε ένας που ήρθε και κατέβαλε τα λίστρα και αγόρασε την ψυχή μας και μας λύτρωσε και μας έσωσε και μας ανέβασε ψηλά. Είναι εκείνος ο οποίος έγινε άνθρωπος για να εξαγοράσει από την δουλαβορά της αμαρτίας και του θανάτου την ανθρώπινη ψυχή. Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός μας αγόρασε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Υγοράστητε τιμής». Η τιμή του αίματος του Χριστού. Μας αγόρασε ο Χριστός. Και ποια είναι η τιμή, ποιο είναι το τίμημα που κατέβαλε, ποιο το λίτρο που πρόσφερε? Ας ακούσουμε τον άλλο κορυφαίο Απόστολο, τον Πέτρο, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του μας λέει ποιο είναι το λίτρο. «Ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθης εγγυματέας ημών αναστροφής, πατροπαραδότου, αλλά τιμίο αίματι, ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού». Α. Πέτρου, 1 κεφάλαιο 18-19. Να η τιμή, η πιο ακριβή τιμή, το αίμα.
το αίμα όχι ζώων όπως την Παλαιά Διαθήκη, το αίμα όχι θνητού της γης, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα του Λυτρωτού και Σωτήρα μας, το αίμα του Αμώμου και Ασπύλου Χριστού. Για θυμηθείτε τον ωραίο εκείνο ύμνο της Μεγάλης Εβδομάδας, εξηγόρασας ημάς της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Τι παραπονείσαι, πως είσαι πτωχός, πως είσαι μικρός και άσημος? Όχι, είσαι μεγάλος, είσαι πρίγκιπας του ουρανού. Στις φλέβες σου ρέει αίμα Χριστού. Άνοιξε τις φλέβες του ο Χριστός και έσταξε μέσα μας το πάραγμα αίμα. Τι τιμή, ποια τιμή μπορεί να συγκριθεί με το αίμα του Θεανθρώπου? Υγοράστε τιμής. Το καταλαβαίνετε αυτό? Την ψυχή μας την αγόρασε ο Χριστός. Αντί πινακίου φακής. Αλλά τι συμβαίνει? Αυτή την ψυχή που την αγόρασε η τιμή του αίματος του Κυρίου μας, αυτή την ψυχή που την αγόρασε ο Χριστός πανάκριβα, αυτή την ψυχή την πουλάμε εμείς πάυσινα. Λένε πως κάτω στην Αφρική οι άγριοι βρίσκουν μέσα στα ποτάμια και μέσα στα δάση πολύτιμα διαμάντια ανακατεμένα με άλλα μέταλλα. Δεν ξέρουν την αξία τους. Οι Ευρωπαίοι πηγαίνουν και τους θα παίρνουν. Πώς? Παίρνουν μαζί τους για λιθερές χάδες που δεν έχουν καμιά αξία, αλλά φαντάζουν. Και πηγαίνουν και ξεγελούν τους άγριους. Τους δίνουν χάδρες και παίρνουν διαμάντια. Χάδρες για λιστερές, μας τους φέρει ο Σατανάς. Χάδρες και φαντάζουν. Και εμείς οι ανόητοι πουλάμε την ατίμητη ψυχή μας για τις χάδρες του διαβόλου. Πουλάμε την αθάνατη ψυχή μας για τις πρόσκαιρες χαρές. Πουλάμε τα διαμάντια για τις χάδρες. Μας φαίνεται παράξενο και κατηγοράμε τον Ισάφ που πούλησε για ένα πιάτο φακές τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Αλλά εμείς κάνουμε κάτι χειρότερο. Πουλάμε τα πρωτοτόκια μας, πουλάμε την ψυχή μας, πουλάμε το αιώνιο συμφέρον μας για ένα πιάτο, για μια κουταλιά, για μια σταγόνα αναμαρτωλή ζωής. Ο ένας πουλάει την ψυχή του για ένα ποτήρι κρασί. Τις άγιες μέρες του ψηλοδίου της νομίζει πως είναι μέρες κρεπάλης και μέθης και ρίχνεται στο πιωτό και μεθάει και παρεκτρέπεται και οργιάζει. Ο άλλος πουλάει την ψυχή του για μια μπάλα. Θεός την μπάλα. Λατρεία του το ποδόσφαιρο. Ναό του το γήπεδο. Πάθος του η ομάδα. Μην του μιλάς για μεγάλες μάχες, για αγώνες πνευματικούς. Έχει πουλήσει την ψυχή του αντί μιας μπάλας. Ο τρίτος πουλάει την ψυχή του για τα 30 αργύρια του Ιούδα. Όπως εκείνος πούλησε τον ατίμητο Ιησού για 30 αργύρια, έτσι και αυτός πουλάει την ψυχή του που την αγόρασε ο Χριστός με την πιο ακριβή τιμή. Την πουλάει για τα αργύρια, για τα πλούτη. Λεφτά. Μίλα του για λεφτά και συγκινείται. Δώσ' του λεφτά και ευχαριστιέται. Πουλημένη ψυχή. Ο τέταρτος πουλάει την ψυχή του για ένα ψέμα. Δεν το έχει σε τίποτε να απλώσει το χέρι του και να πάρει ψεύτικο όρκο στα δικαστήρια. Ο πέμπτος πουλάει την ψυχή του για μια θέση. Κάνει υποκλήσεις, υποχωρεί στις αρχές του, κολακεύει τους ισχυρούς, δεν διαμαρτύρεται για τις αδικίες που γίνονται δίπλα του, δεν μιλά όταν βρίζεται η πίστη του και όλα αυτά για να παραμείνει στη θέση του ή για να αποκτήσει κάποια θέση. Ο έκτος πουλάει την ψυχή για ένα πτύχη υπόπεδο ή για ένα στρέμμα χωράφι. Ο έβδομος, ο όγδος και ούτω καθεξής. Ω, δεν σας είπα το σπουδαιότερο. Αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Πουλάει την ψυχή του άλλος, λυπηθείτε τον, είναι νέος. Πουλάει την ψυχή του για δυο λεπτά ψεύτικης ειδονής. Παραδίδει την ψυχή του στην αισχρότητα. Πόσες ψυχές στις μέρες του Τριωδίου, πόσες ψυχές νεανικές πουλούνται. Πόσες πουλούνται μέσα στα πάρτι και μέσα στα γλέντια και μέσα στα καμπαρέ, μέσα στα κέντρα τα νυχτερινά, μέσα στο μεθύσι της νυχτερινής ζωής. Βασθενικές υπάρξεις μασχαρεμένες πουλούνται στην αμαρτία που γίνεται στα καρναβάλια και στους αποκριάτικους χορούς. Μη μου πείτε πως μένει κανείς αγνός και αθώος μέσα στους αποκριάτικους χορούς. Όλοι αυτοί που αναφέραμε αρνούνται τον αγαράσατε, τον αγοράσατε αυτούς δεσπότες. Ναός και δισκοπότηρο. Ίσως να πούν μερικοί, δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ελεύθεροι, ποιος σας το είπε? Ο χριστιανός δεν είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, είναι δούλος. Δούλος Ιησού Χριστού. Είναι αγορασμένος αντί τιμής αίματος. Δεν μπορεί εσύ αυτό το διαμάντι μου που σου παρέδωσε σαν ανάμνηση ο πατέρας του να το πετάξει στο όρκο και δεν μπορεί εσύ ο νέος και η νέα αυτό το διαμάντι της παρθενικής σου ψυχής να το πετάς μέσα στο βούρκο της αισχρής αμαρτίας. Ούκ έστε αυτόν, υγοράστε γάρ τιμής. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα.
αν δείτε κάποιον εχθρός και βέβυλος να μπαίνει στο ναό.